μετά από τόσο καιρό θα το έβλεπα και μου το περιέγραφαν. Και... εντάξει, ένα λεπτό. Χαίρετε! Καλώς ήρθες στο δεύτερο BBT Bobbity Tube για φέτος, που όπως υποσχέθηκα έχει θέμα τη γέννηση της κόρης μου, τον ντοκετό μου. Λοιπόν, αρχικά είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω vlog. Ήθελα να κάνω vlog όλη τη διαδικασία, πώς ξεκίνησα από το σπίτι, πήγα στο μευτήριο, τι έγινε εκεί κτλ. Αλλά όταν με έπιασαν οι πόνοι, ήμουν στο σπίτι με την κολλητή μου, η οποία δεν με πίστευε. Είναι η μπαμπούλα μου εδώ δίπλα, οπότε άμα ακούτε, είναι η μπαμπούλα. Ναι, δεν με πίστευε ότι όντως γεννούσα και μου λέει πάμε για να μην κουβαλάμε πράγματα. Και αν όντως γεννάς, θα γυρίσω και θα σου φέρω την κάμερα. Μετά εγώ πόνισα πολύ, δεν ήθελα να γυρίσει, δεν μου φέρει την κάμερα, δεν έχουμε vlog, αλλά μπορώ να τα αφηγηθώ. Οπότε τι θα κάνουμε, αυτό το βίντεο θα είναι story time, όλη η διαδικασία, και θα ανεβάσω στο Instagram στο highlights, θα κάνω ένα φάκελο με όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο, δεν θυμάμαι αν υπάρχουν βίντεο, από εκείνη την ημέρα, αλλά φωτογραφίες υπάρχουν σίγουρα αρκετές θα έλεγα. Οπότε, επιστρέφουμε πίσω στις 3 Σεπτεμβρίου, 4 γεννήθηκε η μπαμπούλα μου, αλλά ξεκινάνε όλα από την προηγούμενη μέρα, γιατί είχα γίνει το κετό 13 ώρες, τέλεια. Λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου. Την προηγούμενη μέρα έχω βγει βράδυ έξω με μια φίλη μου. Έχει έρθει να κοιμηθεί στο σπίτι μου, γιατί το λέγαμε από καιρό να έρθει, να μείνει, να έρθει να μείνει. Και ήρθε εκείνη τη μέρα. Ξυπνάμε το πρωί, όλα καλά, όλα ωραία και βγαίνουμε αγορά. Εγώ είχα ακόμη να κάνω πάρα πολλά πράγματα για την μπαμπούλα μου, ψώνια και τέτοια. Οπότε βγήκαμε αγορά, αυτή πήγε δεν ξέρω κάπου ήθελε και εγώ άρχισα να κάνω τις δουλειές που ήθελα. Όμως την αφήνω και ξεκινάω, συνεχίζω να περπατάω. Νιώθω κάτι πόνους που δεν τους είχα ξανανιώσει. Εγώ δεν είχα ούτε τους προπαρασκευαστικούς πόνους που έχουν στον ένα το μήνα. Οπότε επειδή δεν είχα ξανανιώσει πόνο, λέω άντε, μήπως είναι αυτή η προπαρασκευαστική. Αλλά όπως προχωρούσα, ένιωθα και ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Και μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων, εγώ συνέχισα κάθεται εκεί να κάνω τις δουλειές μου. Πάω στο πρώτο μαγαζί, πάω στο δεύτερο μαγαζί, πάω στο τρίτο μαγαζί. Μετά περνάω και από το γραφείο της μαμάς μου να τη δω. Και εκεί δουλεύει μια κοπέλα η οποία έχει γεννήσει δύο παιδάκια. Και της λέω: βρε Μαρία, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι κάτι πόνους εδώ πέρα. Μήπως τους έχεις νιώσει εσύ, μήπως ξέρεις τι είναι. Μου λέει: τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω. Δεν με έπιασαν ποτέ οι πόνοι, δεν μου σπάσαν ποτέ τα νερά. Πήγαμε πρόκληση, οπότε δεν ξέρω να σου πω. Άντε λέω κι εγώ, δεν θα είναι τίποτα. Είχα βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ξέρεις, μπορεί και να γεννάω. Αλλά εντάξει, δεν το έδινε σημασία. Με παίρνει τηλέφωνο η κολλητή μου, μου λέει να πάμε για καφέ. Α, τέλεια λέω, να πάμε για καφέ. Συναντιόμαστε, δεν της λέω τίποτα. Παραγγέλνω τον καφέ μου κανονικά, ξαφνικά κάνω μια αχ και πιάνω την κοιλιά μου. Λέει τι έγινε. Λέω τίποτα μωρέ, έχω κάτι πόνους από το πρωί. Δεν θα είναι κάτι. Μου λέει τι πόνους Ραφαέλη, ήλου να γεννήσετε την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα, ήταν Δευτέρα, ήταν να γεννήσω την Παρασκευή. Ήταν να γεννήσεις την Παρασκευή. Όχι, της λέω, εμένα γιατρός μου είπε δεν γεννάω, είναι ψηλά το μωρό, θα πάω με πρόκληση. Το ήξερα εγώ. Μου το είπε γιατρός, το έδεσα εγώ, σκηνή κορδόνι. Μου λέει, ίσως η γυναίκα. Εκεί εγώ με πρόκληση. Μου λέει, βρε πάρε την ένα τηλέφωνο. Λέω, όχι, λέω, δεν θέλω να την ενοχλήσω τώρα χωρίς λόγο, να κάνω και σαν μυγιάκι να την παίρνω. Όχι, λέω, άμα γεννάω θα το καταλάβω. Μου λέει, εντάξει, λέει, τουλάχιστον να μετρήσουμε τους πόνους και άμα δεν είναι συχνή, δεν θα την πάρεις, αλλά άμα είναι συχνή να πας. Λέω, δεν είναι δυνατή πόνη. Μου λέει, βρε να τους μετρήσουμε. Άντε. Βάζει χρονόμετρο, ο πρώτος πόνος. Στα 5 λεπτά, ο δεύτερος πόνος. Μετά ο άλλος, ο τρίτος στα 7. Στα 10. Μετά πάλι στα 5. Ήταν ακανόνιστη. Και εγώ ήξερα ότι η πόνη της γέννας δεν είναι ακανόνιστη. Είναι ανά 5 λεπτά, ανά 10 λεπτά. Είναι σταθερή ώρα. Και της λέω, Ειρήνη, δεν γεννάω. Ξέχασε το. Μου λέει, ναι, όμως επειδή είναι συνέχεια, πάρε την ένα τηλέφωνο. Άντε, ξέρω εγώ, άντε, λέω, επειδή με ζάλισε να την πάρω ένα τηλέφωνο. Τι να κάνω. Την παίρνω ένα τηλέφωνο. Λέω, γεια σας κυρία Χριστίνα, καλημέρα. Μου λέει, τι έγινε, Ραφαέλα, μήπως γεννάμε. Λέω, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Μου λέει, για πες μου, της λέω πώς είναι η πόνη και τα λοιπά. Μου λέει, όχι, λέει, δεν είναι αυτή η πόνη γέννας, αλλά πήγαινε να κάνεις ένα καρδιοτοπογράφημα, νομίζω, ή καρδιοτοκογράφημα. Αυτή η λέξη ποτέ δεν έμαθα πώς λέγεται. Ένα τέτοιο, τέλος πάντων. 9 μήνες έγκυος δεν την έμαθα αυτή τη λέξη. Ναι, να πήγαινε στην κλινική κάντο και να δούμε. Εντάξει, εγώ χαλαρή, επειδή μου είπε δεν είναι πόνη γέννας, κάθομαι, συνεχίζω τον καφέ μου. Μου λέει, κολλητή μου, τι σου είπε γιατρός. Λέω, εντάξει, δεν γεννάω, αλλά να πάω να κάνω ένα καρδιοτοκογράφημα. Μου λέει, πότε. Λέω, θα πάω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, κάθομαι εγώ εκεί, πίνω τον καφέ μου, πάει μεσημέρι,
Δεν άκουσα να από τη μάμα τη γεννησία να της πω ότι θα γυρίσω στο σπίτι. Μου δίνει, ξέρεις, επειδή ξέρεις, ξέρετε. Από όταν που γύρισα από φοιτητρία, τα φοιτητρία δεν μου στέλνουν τα περάκια. Εδώ πέρα μου φέρνει τα περάκια. Οπότε γυρνάω, παίρνω τα περάκια μου. Και στην επιστροφή για το σπίτι, επειδή μένω και κοντά στην κλινική, πάω να κάνω το καρδιοτοκογράφημα. Πάω, με βάζουν στο μηχάνημα. Μου λένε, εντάξει, έχεις κάποιες συσπασούλες. Έχεις κάποιες συσπασούλες, αλλά δεν γεννάς. Τώρα, μου λένε, μπορεί να συνεχίσουν και να έρθεις το βράδυ να γεννήσεις. Μπορεί όμως να σταματήσουν οι πόνοι και να γεννήσεις μετά από 2-3 μέρες. Δεν είναι κάτι αυτό. Οπότε πήγαινε σπίτι σου και αν δεις ότι πονάς πολύ, ξανά έλα. Εντάξει, άνετε, εγώ γεννάω σπίτι σου, παίρνω όλους τηλέφωνο. Όχι, δεν γεννάω. Εδώ μεταξύ, η άλλη μου η κολλητή, γιατί εμείς σας είπα, πήγαμε για καφέ το πρωί, η άλλη ήταν για σεζόν, δούλευε. Και είχα και στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να γεννήσω. Την παίρνω τηλέφωνο, λέω, Ελένη, πότε θα έρθεις? Μου λέει το απόγευμα. Λέω, εγώ πονάω από το πρωί, μπορεί και να γεννάω. Μου λέει, θα είμαι εκεί πέρα το βράδυ, περίμενε μέχρι το βράδυ. Λέω, εντάξει, μου είπανε μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και να γεννάω. Εντάξει. Τέλος πάντων, έρχεται το βραδάκι, έρχονται και οι δύο κολλητές μου στο σπίτι. Καθόμαστε όλες μαζί. Να λέει, Ειρήνη, άντε βρε μπεμπούλα, βγες, άντε βρε μπεμπούλα, βγες. Έλεγα εγώ, όχι, δεν είναι ώρα ακόμα. Εγώ θα πάω με πρόκληση, δεν θα βγει το μωρό. Έλεγε και η άλλη μου η κολλητή Ελένη, λέει, εμένα περίμενε για να βγει, σήμερα θα γεννήσεις και τέτοια. Είχαν έρθει από νωρίς όμως, από τις 9 η ώρα. Περιμέναμε, όχι, καθόμασταν μαζί μέχρι τις 1.30, 2. Και μετά η Ειρήνη έφυγε, πήγε στη σπίτι, εντάξει, κοντά μένουμε, λέει, άμα γίνει κάτι, πάρε με τηλέφωνο να έρθω. Ωραία, πάμε και με την Ελένη για ύπνο. Εμένα οι πόνοι μου να δυναμώνουν όμως και να είναι και πιο συχνοί. Και έτσι δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ξαπλώνουμε στο κρεβάτι, κάθομαι. Δεν γινόταν όμως. Σηκώνομαι, πάω στο σαλόνι. Γιατί πονούσα. Όχι τρομερά να πέσω κάτω από τον πόνο, αλλά ήταν ένας πόνος που δεν με άφηνε να κοιμηθώ και ήταν και πολύ συχνά. Πάω στο σαλόνι, έχουμε το ρολόι εκεί απέναντι από τον καναπέ. Λέω, θα μετρήσω τους πόνους. Δεν κάθομαι. Και λέω, και όταν φτάσουν να είναι σταθεροί, τότε θα πάω στην κλινική. Και δεν ήθελα εγώ μονίμως να μην πάρω τη γυναικολόγο χωρίς λόγο, να μην πάω στην κλινική χωρίς λόγο, να μην με πούνε μυγιάγκηχτη, να μην είμαι ενοχλητική. Πάνω. Καθόμουν τις μετρούσα. Ήταν ανά 5 λεπτά. Λέω, άντε, άμα συνεχίσουν ανά 5 λεπτά για άλλη μία ώρα, θα πάω. Περνάει μία ώρα. Λέω, άντε, άλλη μία ώρα. Να κάθομαι. Και κάποια στιγμή να ξέρω, να πονάω αρκετά. Οπότε έρχομαι στο δωμάτιο που κοιμόταν η κολλητή μου, τη λέω, Ελένη, θέλεις να σηκωθείς να πάμε στην κλινική? Μου λέει, γιατί? Λέω, νομίζω γεννάω, πονάω πολύ. Μου λέει, τρόμαξε. Μου λέει, πονάς πολύ και τέτοια. Λέω, όχι, εντάξει, πονάω. Είναι σταθερή πόνη εδώ και 2 ώρες. Καλύτερα να πάμε. Άντε, μου λέει να πάμε. Σηκώνεται, ετοιμάζεται, σηκώνομαι κι εγώ, παίρνω τη βαλίτσα μου. Ξαφνικά με βλέπει η Ελένη, πάω, βάφομαι. Ντύνομαι. Λέω, θέλω να με βγάλεις και βίντεο πώς ετοιμάζομαι για να κάνουμε vlog. Μου λέει, Ραφαέλα, πας καλά. Άμα δεν γεννάς, πες το, να μην πάμε τζάμπα. Λέω, όχι, γεννάω. Μου λέει, γεννάς και έχεις υπομονή να τα κάνεις αυτά. Λέω, βγάλαμε. Μου λέει, δεν γίνεται τώρα, λέει, θα καθυστερήσουμε στην κλινική και θα σε βγάλω με το κινητό μου. Εντάξει. Ήτανε εντάξει, λίγο παραπέρα, μένει κάτι οικογενειακή μας φίλη. Και μου είχε η μαμά του παιδιού να με πάνε αυτή με τον άντρα της στην κλινική, αν με πιάσουν βράδυ λοιπόν και δεν μπορεί να με πάρει ο μάμου, γιατί η μαμά μου είναι πολύ μακριά. Λέω να πάρουμε τηλέφωνο την κυρία Εύη, μου λέει, όχι, λέει, άντε πάμε, δεν με πίστευε ότι γεννάω. Άντε, λέει, πάμε με τα πόδια, μπορείς να μην πατήσεις, μπορώ. Ωραία, πάω να πάρω την κάμερα φεύγοντας, μου λέει, Ραφαέλα, άμα γεννάς, θα στη φέρω εγώ. Μην κουβαλάμε τόσα πράγματα. Άντε, λέω, μου λέει, άσε και τη βαλίτσα εδώ. Λέω, Ελένη, ξέχασα τη βαλίτσα, δεν την αφήνω, γεννάω, σου λέω. Άντε, παίρνουμε τη βαλίτσα με τα χίλια ζώρια, χωρίς βαλίτσα θα πήγαινα παραλίγο. Παίρνουμε τη βαλίτσα και πάμε κουτσα. Φτάνουμε. Η βασικά η ώρα ήταν όταν πήγαμε, όταν ξεκινήσαμε από το σπίτι 5 παρά, μέχρι να φτάσουμε πήγε 5.30. Νύχτα, ξημερώματα. Χτυπάω το κουδούνι κάτω από την κλινική. Λένε, ναι, λέω, γεια σας, είμαι πελάτης αντιστάδε γιατρού, με έχουν πιάσει πόνοι, είναι σταθερή. Μου λένε, α, Ραφαέλα, εσύ είσαι, μου λέει, μέσα σε περίμενα. Τι, τέλος πάντων, ανοίγει. Ανεβαίνουμε πάνω. Λέει, άσε, λέει, εμείς είδαμε το πρωί ότι γεννάζα, θέλαμε να στο πούμε να μην σ' ανησυχήσουμε. Και σε περίμενα να έρθεις τώρα το βράδυ. Λέει, ήρθε μια κοπέλα πριν και νόμιζα ότι σου είναι εσύ πάλι. Μάλιστα. Κάθομαι, με βάζουν στο καρδιοτοκογράφο να δουν τις κινήσεις του εμβρίου, τις σπάσεις μου κτλ. Μου δίνουν ένα τέλειο φούξια ρομπάκι επειδή είχα κορίτσι. Τι συμβαίνει? Σιγούνε τη διαδικασία ότι θα σου κάνουμε κλείσμα. Τι άλλο, όταν θα σου βάλουμε ορό στο χέρι.
Τι άλλο, νομίζω αυτά. Τέλος πάντων, κάθομαι. Εδώ μεταξύ δουλεύει και η θεία μου, είναι μέσα σε αυτή την κλινική, αλλά θα ερχόταν στην πρωινή βάρδια. Δηλαδή 7, 6, δεν ξέρω, νομίζω 7. 7, 8, τέλος πάντων. Λεπτομέρεια. Θα ερχόταν και αυτή μου, λέει, αν θα έρθει και η θεία σου τώρα το πρωί. Να την πάρουμε τηλέφωνο, αλλά εντάξει, όχι, αφού σε μία ώρα να έρθει, να μην την πάρουμε τηλέφωνο, θα περιμένω. Καθόμουν, μου κάνουν το κλείσμα. Πάω τουαλέτα, μου δώσανε πετέρα να κάνω μπάνιο και τέτοια. Φοράω το ρομπάκι, κάθομαι στο κρεβάτι. Μου λένε είναι καλύτερο να κινείσαι για να μην πονάς. Εγώ όμως είχα αρχίσει να πονάω πολύ και δεν ήθελα καθόλου να κινούμαι, ήθελα να εξαπλώσω. Λέω, όχι, εντάξει, θα καθίσω εδώ. Καθόμουν με τη φίλη μου, μιλούσαμε. Αυτή όμως ήταν Σεπτέμβριος, εξεταστική. Έδινε μάθημα. Και μου λέει, εγώ πρέπει να φύγω στις 8 γιατί 9 δίνω. Εντάξει, λέω, δεν έχω πρόβλημα, θα μείνω μόνη μου. Ήρθε και η θεία μου μετά στις 7. Μου λέει, τη μαμά την πήρες. Λέω, θεία, ας μην την πάρουμε τη μαμά, γιατί μέσα στη νύχτα θα τρομάξει. Να περιμένουμε να πάει 9-10 η ώρα να ξυπνήσει και να την πάρουμε τότε. Μου λέει, βρε, τι λες, γεννάς να την πάρουμε. Όχι, λέω, θα τρομάξει. Η μαμά μου είναι πάρα πολύ φοβητσιά. Θα τρομάξει, άστο. Άντε, η θεία όμως εκεί έλεγε, ναι, επέμενε και λίγο. Τέλος πάντων, έρχεται η ώρα να φύγει η κολλητή μου. Εγώ να πω, θυμάμαι, λίγο πριν φύγει είχαν αρχίσει να τρέχουν δάκρυα. Πονούσα αρκετά. Εντάξει, όχι πολύ ακόμα. Δεν είχα καθόλου διαστολή, αυτό δεν είπα, ότι και στην αρχή που είχα πάει το πρωί στην κλινική, είχα διαστολή 1. Και μετά, 5,5 ώρα που πήγα, 5,5 τα ξημερώματα, είχα πάλι διαστολή 1. Οπότε πονούσα, είχα πόνους, δεν είχα διαστολή όμως. Και εντάξει, δεν είναι και τόσο τρομερή πόνη, γιατί νομίζω ότι η πόνη είναι ανάλογη της διαστολής. Τέλος πάντων, είχα αρχίσει να δακρύζω λίγο πριν φύγει, μου έλεγε πονάς πολύ, λέγα όχι, εντάξει. Άντε, και έρχεται η ώρα να φύγει, φεύγει. Και μένω μόνη μου. Εν τω μεταξύ, να παίρνουμε την Ειρήνη που ήταν στο σπίτι πιο πριν, την άλλη μου την κολλητή. Αλλά αυτή καημένη έφυγε 2 η ώρα. Εμείς την παίρναμε 5,5. Και όταν δεν απαντούσε. Και μετά άρχισα να το σκέφτομαι ότι πονάω πολύ, ότι είμαι μόνη μου. Δεν ήθελα να πάρω τη μαμά μου, είναι πάρα πολύ φοβητσιάρα. Θα υποθυμούσε εκεί πέρα, δεν ήθελα να την πάρουν, δεν άφηνα. Τι να κάνω, λέω, άντε, θα πάρω την κυρία, την οικογενειακή φίλη που μένει κοντά, να έρθει αυτή να μου κάνει λίγο παρέα μέχρι να γυρίσει η Ελένη από το μάθημα. Δεν ήθελα όμως, επειδή ήταν πάλι πολύ νωρίς το πρωί, δεν ήθελα να την πάρω τηλέφωνο και να την τρομάξω. Εκείνη τη μέρα πραγματικά έλεγα: μην ενοχλήσουμε αυτόν, μην ενοχλήσουμε εκείνον. Δεν ήθελα να την πάρω τηλέφωνο, να την τρομάξω. Οπότε στέλνω στον γιο της, τον Άλεξ. Του στέλνω, ξέρεις, είμαι στην κλινική, γεννάω. Μπορείς να πεις τη μαμά σου να έρθει. Λέω, δεν την πήρα τηλέφωνο όταν ερχόμουν, γιατί δεν ήμουν και σίγουρη, αλλά τώρα πονάω πολύ. Τρόμαξε το παιδί μου, λέει, γεννάς και τέτοια και πώς είσαι και ναι, τώρα θα της πω να έρθει, θα τη φέρω, κάνω λίγο υπομονή. Τέλος πάντων, μου τη φέρνει. Έρχεται, εντάξει, είχα παρέα, πονούσα αρκετά και λέει η θεία μου, λέει, εντάξει, να μην το έχουμε το κορίτσι να πονάει έτσι, να της κάνουμε την επισκληρίδιο. Μου κάνουν την επισκληρίδιο λοιπόν. Την επισκληρίδιο μου την κάνουν γύρω στις 8. Εγώ δεν είχα καθόλου αίσθηση του χρόνου. Γιατί είσαι σε ένα δωμάτιο που δεν βλέπεις έξω τη μέρα. Δεν είχα καθόλου αίσθηση του χρόνου. Είχα το ρολόι απέναντί μου. Αλλά επειδή είσαι πολλές ώρες εκεί, χάνεις την αίσθηση. Οπότε με τους χρόνους μπορεί να μην τα λέω και πολύ σωστά. Στο περίπου όμως. Γιατί πάντα έλεγα στην κολλητή μου, έπρεπε να μου κάνετε επισκληρίδιο, πέρασε και καμιά ώρα. Μου λέει, ρε φέρε, τι λες. Οπότε ναι, μου κάνανε την επισκληρίδιο γύρω στις 8. Και με περνάνε λοιπόν, τσακ κυρία εγώ. Έρχεται και η θεία μέσα και λέει, Ραφαέλα, δεν είναι κρατηθήκα άλλο, πήρα τη μαμά, αλλά είχες δίκιο, δεν έπρεπε να την πάρουμε. Αχ, όταν τα έλεγα εγώ, δεν μ' ακούγατε. Τέλος πάντων, λέει, τι έγινε, μου λέει, πανικοβλήθηκε, άρχισε να κλαίει, τρόμαξε, δεν ήξερε πώς να έρθει. Λέει, της είπα να πάρει ταξί, λέει, της λέω, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με σένα, δεν έχουμε γένα, βρες κάπως και έλα, μεγάλη γυναίκα. Άντε, ωραία. Να περιμένω όμως τη μαμά, να περιμένω, να κάθομαι εγώ εκεί με την κυρία, περιμένω, που δεν έρθει η μαμά. Να λέω, μήπως έγινε κάτι. Παίρνω στο γραφείο, μήπως πήγε από το γραφείο πρώτα, το σηκώνει η κοπέλα. Λέω Μαρία, εντάξει, με το βίντεο γεμάτο ονόματα, χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει για να μην λέω, κυρία ή και μπερδεύεται, οπότε γι' αυτό τα λέω ονόματα. Λέω Μαρία, πως έχει έρθει από εκεί η μαμά μου, λέει όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Λέω γυρνάω και γι' αυτό μου λέει, α, έρχομαι. Λέω και το γραφείο θα το κλείσουμε, μου λέει, έρχομαι. Οπότε έρχεται και η κοπέλα από το γραφείο.
Καθόμασταν. Κοίταξε, εγώ δεν μπορούσα, συζητούσαμε, τους έλεγα πώς έγινε, πώς πήγαμε κτλ. 9-10 η ώρα περίμενα να έρθει η Ελένη. Οπότε έλεγα τώρα θα έρθει και η Ελένη. Για να γυρίσει η Μαρία στη δουλειά, ήθελε και η κυρία Εύη να φύγει. Μου λέει θα φύγω, θα ξανάρθω. Εμένα με ξαναπιάνουν πόνοι. Ενώ έχω κάνει την επισκληρίδη. Άντε, φωνάζω τι είναι. Με λέω, νιώθω λίγο κάτι εδώ χαμηλά. Πώς να το πω, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Στη λεκάνη μου πάνω δεξιά πονούσα. Νιώθω κάτι εδώ. Ναι, θα πέρασε η επίδραση να σου ξαναβάλουμε φάρμακο. Μου ξαναβάζουμε. Τίποτα, να επιδεινώνει το πόνος. Να πονάω στη μέση. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή απλά άρχισα να πονάω και να καταλαβαίνω μετά. Στη πονούσα λοιπόν, στη λεκάνη στο κόκαλο δεξιά, στη μέση και στο πόδι μου το δεξί. Γενικά, σε όλη μου τη δεξιά πλευρά, έπεσα από την κοιλιά. Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν πονούσα στην κοιλιά, τέλος πάντων. Σε όλη μου τη δεξιά πλευρά. Και όσο περνούσε η ώρα, ενώ μου είχαν βάλει φάρμακο, αντί να μειώνει το πόνος, να αυξάνεται και να αυξάνεται και να αυξάνεται και να έχω φτάσει σε σημείο που να μην αντέχω άλλο, να περνάνε οι ώρες, να έχει πάει 12-1. Ναι, από τις 8, από τις 10, άρχισα να πονάω, 9 άρχισα να πονάω. Κάπου εκεί από τις 9-10 πρέπει να πήγε 12-1, μπορεί και 1,5. Και εγώ να πω, οι πόνοι αυξάνονταν τέλος πάντων. Α, εντάξει, ξέχασα να πω. Και να μην μου πει τι λες, δεν είπες ότι ήρθα. Ήρθε και η κολλητή μου άλλη τελικά, η Ειρήνη, ήρθε γύρω στις 8 και ήρθε με τον παπά της η Γλυκούλα γιατί είναι γυναικολόγος και μου τον έφερε και αυτόν εκεί για συμπαράσταση. Οπότε ναι, ήταν και αυτή εκεί. Αυξάνονταν οι πόνοι, τέλος πάντων. Εγώ όμως έπρεπε να κάνω και άλλες εξετάσεις για να μπω να γεννήσω. Ήρθε ο καρδιολόγος, μου έβαλε τα μηχανηματάκια να δει την καρδιά μου. Με το ευρύ ήταν όλα καλά, με την καρδούλα μου όλα καλά. Συνεχίζαμε στο το και το. Είχα ανεβεί και σε διαστολή. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω να πόσο τη διαστολή ήμουνα. Γιατί έχω τόσο κακή αίσθηση του χρόνου από εκείνη την ημέρα, που δεν μπορώ να συνδυάσω την ώρα με τη διαστολή που είχα. Αλλά επειδή γέννησα 6 παρατέταρτο, φαντάζομαι ότι στις 12 θα είχα μια διαστολή 5. Λέω τώρα εγώ. Άντε 6. Δεν ξέρω. Πονούσα τόσο πολύ που ένιωθα ότι από τη μέση μου τραβούσαν κόκαλα, ότι μου τα βγάζανε. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αλλιώς. Γιατί όταν μου λένε να περιγράψω τον πόνο της γέννας, πραγματικά μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Ότι από τη μέση μου τραβούσαν κόκαλα σαν να μου τα βγάζουνε και πονούσα πολύ στη λεκάνη δεξιά. Πολύ. Οπότε όλη μου δεξιά πλευρά πονούσα. Πονούσα απίστευτα πολύ, πέθαινα στον πόνο. Και από τα αριστερά ήμουν μουδιασμένη για την επισκληρίδια. Και να μου λένε δεν σε έχει πιάσει τα δεξιά. Άντε γύρνα τα δεξιά. Άντε γυρνάω από δεξιά. Και να κάθομαι γυρισμένη και να κάθομαι γυρισμένη. Και πολλοί αντί να μειώνονται, να με πιάσει τώρα που γύρισα να γυρίσει και το φάρμακο, να αυξάνονται. Να πονάω. Να πονάω τόσο πολύ. Είχα αρχίσει να κλαίω. Αλλά μου λένε οι μέσοι σου τόσο καλοί και δεν ενοχλούσε καθόλου. Καθόμουν έτσι μαζεμένη από τη δεξιά μου πλευρά και απλά τρέχανε τα δάκρυα και δεν έκανε τίποτα. Και μου μιλούσαν, εργότερα μου μιλούσαν και απλά έκανα ή έτσι ή έτσι. Και μου λένε πρέπει να μας μιλάς. Εγώ να πεθαίνω σου μιλάω. Εντάξει, θα σας μιλάω. Αλλά περνούσε κι άλλο η ώρα, δεν με έπιανε. Εμένα επισκληρίδιος. Να λέω βάλτε μου κι άλλο φάρμακο, βάλτε μου κι άλλο φάρμακο. Μου έρχεται μέσα ο μπαμπάς της φίλης μου και μου λέει Ραφαέλα, σου έχουμε βάλει πάρα πολύ φάρμακο. Δεν μπορούμε να σου βάλουμε άλλο. Δεν πιστεύω ότι πονάς τόσο πολύ. Λέω όλες οι γυναίκες πονάνε, κάνω λίγο υπομονή. Εγώ να πεθαίνω αυτό το πόνο και λέω εντάξει. Πονούσα πάρα πολύ. Μετά με ξαναγύρισα, επειδή είχαν γυρίσει ανάσκελα, με ξαναγύρισαν στο πλάι να μου λένε. Θυμάμαι ότι η μοναδική φορά που φώναξα, γιατί μου λέγανε γενικά ότι ήμουν πολύ συνεννοήσιμη, ότι μου λέγανε το έκανα. Δεν τα θυμάμαι κιόλα πολύ, αλλά αυτό μου λέγανε. Ότι μου λέγανε το έκανα. Θυμάμαι ότι η μοναδική φορά που φώναξα ήταν μια φορά που πάλι μου είπαν να γυρίσω και έλεγα δεν μπορώ να γυρίσω. Πονούσα πάρα πολύ. Να μου λένε γύρνα, πρέπει, δεν ξέρω τι μου λέγανε. Και με πιάνουν να με γυρίσουν και τότε άρχισα να φώναξα. Και έλεγα δεν μπορώ, αφήστε με. Πονούσα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μου ξαναγύρισε στο πλάι. Ήταν η μέα μου που την είχα στα μαθήματα του ανώδυνου το κοιτούγε και της κρατούσα έτσι το χέρι. Και με χάιδευε τα μαλλιά και μου λέει πάλι τις ανάσες σου, τα πας πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, εγώ να πεθαίνω στον πόνο, αλλά η ανάσα να τις κάνω. Και πονούσα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνεις, οπότε έκανα. Και να κλαίω πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Και μου λέει τα πας πολύ καλά όμως. Τα πας πολύ καλά, μπράβο, συνέχισε να κάνεις τις ανάσες σου και τέτοια. Όμως να τις ακούω που να λένε μεταξύ τους, δεν γίνεται να μην την έχει πιάσει επισκληρίδιος. Μπορεί να την έχουμε κάνει σε λάθος σημείο, να την αλλάξουμε θέση. Οπότε
Έρχεται μέσα πάλι αναισθησιολόγος, μου λέει σήκω να σου αλλάξουμε θέση στην επισκληρίδη, μην ανησυχείς, θα σταματήσεις να πονάς. Να μην μπορώ να σηκωθώ κι εγώ. Απλά ήμουν τόσο γεννημένος που λέω, εντάξει ναι, απλά αν μπορείτε σας παρακαλώ να με σηκώσετε, γιατί από τη μία πλευρά ήμουν τελείως μουδιασμένη, δεν αισθανόμουν τίποτα και από την άλλη πονούσα, οπότε ούτε δύναμη μπορούσα να βάλω από εδώ δεν μπορούσα ούτως ή άλλως. Ναι, άντε με σηκώνει, μου αλλάζει θέση την υψηλή και μου την κάνει λίγο πιο ψηλά. Μου λένε τώρα εντάξει, ηρεμήσει. Εγώ να πονάω τόσο πολύ. Και λέω, πείτε μου σε πόση ώρα θα πιάσει. Μου λέει, θα πιάσει ένα τεταρτάκι. Εγώ το σκεφτόμουν το ένα τέταρτο αυτού του πόνου, τόσο τρομερό ο πόνο. Που λέω, σαν λέω, δεν θα περάσει ποτέ. Και να είμαι και φοβισμένη, επειδή δεν έπιασε την πρώτη φορά. Και να λέω, σίγουρα θα πιάσει. Να μου λέει, ναι. Λέω, σίγουρα, ε. Ναι, άντε. Τέλο πάντων, η μαμά μου εντάξει δεν μου έχει έρθει ακόμα. Δεν ξέρω τι ώρα ήταν. Δεν είχε έρθει ακόμα γιατί είχε τρομάξει πάρα πολύ. Το σπίτι έκλαιγε, δεν ήξερε πώς να έρθει, τι να κάνει. Τέλος πάντων, με πιάνει λοιπόν η επισκληρίδα. Επιτέλους, ηρεμό. Ήμουν εντάξει μετά. Μας είδε εκείνη την ώρα η μαμά μου και δεν με είδε κλαμμένη. Α, εδώ μεταξύ, όλη την προηγούμενη ώρα, παρότι. Εντάξει, όχι, εκτός από τη στιγμή που πονούσα πάρα πολύ, την προηγούμενη ώρα που πονούσα έτσι ελάχιστα κτλ. Να στέλνω και μηνύματα σε όλους μου τους φίλους ότι γεννάω. Γιατί περιμέναν όλοι να αργήσω να γεννήσω, να γεννήσω με πρόκληση. Ή γενικά η ημερομηνία του και του τελευταία ήταν στις 8. Εγώ πήγα και γέννησα 4 ξημερώματα πήγα στην κλινική και 4 απόγευμα γέννησα. Αλλά ούτως ή άλλως δεν περιμέναμε να γεννήσω ούτε στις 8. Οπότε ήταν πολύ αφημιδιαστικό. Και στέλνω και μηνύματα στους φίλους μου. Γεννάω και μπουρμπούρ. Και στην αρχή μου και καλά να βγάζω και σέλφι. Και να του στέλνω και σέλφι εγώ στο δωμάτιο. Τέλεια! Θα τις δείτε στο Instagram. Να μπείτε να τις δείτε. Ναι. Να στέλνω και σέλφι. Τέλος πάντων. Τα λέω λίγο μπερδεμένα γιατί δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Συγγνώμη. Οπότε με πιάνει επισκλήνιδιος, έρχεται η μαμά μου, με βλέπει που ήμουν καλά, αλλά με βλέπει φαινόμουν κλαμμένη και ότι πονούσε η μαμά μου, χάλια. Να μου λέει, πονάς, κάνεις, όχι, λέω εγώ, τώρα είμαι εντάξει, μια χαρά, πόνουσες πριν, όχι, απλά είμαι πρισμένη από το φάρμακο, λέω εδώ και καλά. Εντάξει. Μετά έρχονταν, τέλος πάντων, τώρα δεν θυμάμαι τη σειρά που ερχόταν όλοι εκεί, αλλά γενικά ήταν πάρα πολλοί κόσμοι στο δωμάτιο. Στου κόσμου που ερχόταν οι μέρες και λέγανε πρέπει να βγείτε έξω. Δεν γίνεται να είστε τόσο κόσμο στο δωμάτιο του και του. Βγαίναν λίγοι, ξαναρχόντουσαν, βγαίναν λίγοι, ξαναρχόντουσαν. Με είχε πιάσει μετά η επισκλήρια του, εντάξει, ήταν εκεί η κυρία Εύη, η οικογενειακή μα φίλη, μου έκανε μασάζ, μου έτριβε τα πόδια και εγώ στα πόδια δεν αισθανόμουν. Μου είχε πιάσει η επισκλήρια και δεν αισθανόμουν τίποτα. Αλλά μου είπε ότι αυτή τη βοηθούσε όταν γεννούσε η ίδια, οπότε μου το έκανε. Μου έκανε μαζί στα πόδια, μιλούσαμε εκεί πέρα. Να έρχεται κόσμο, ερχόταν. Μέχρι ήρθε και η κυρία που δουλεύει στο φούρνο στη γωνία από το σπίτι μας. Ήρθε και αυτή να με δει. Ήρθε η νονά μου. Ποιος άλλος ήρθε. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ. Γενικά χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά ήμουν και λίγο στα χαμένα. Οπότε δεν. Δηλαδή εκείνη την ώρα χαιρόμουν που ερχόντουσαν, αλλά ταυτόχρονα όταν με πιάνανε οι πόνοι, ενοχλούμουν και λίγο. Έλεγα, θέλω να μείνω μόνη μου να κλάψω, γιατί δεν μπορούσα μπροστά του να δείχνω ότι πονάω. Τέλος πάντων, ήταν όλοι εκεί, όλα καλά. Τελειώνει και η κολλητή μου, η Ελένη, το μάθημα. Έρχεται ξανά και τη δεύτερη φορά η Ειρήνη. Καθόμασταν, κουτσομπολεύαμε εκεί στο δωμάτιο, τέλεια όλα. Ξαρχίζω να πονάω. Πάλι από τα δεξιά. Αμάν, λέω πάλι. Και να φωνάζω και να λέω, αρχίζω και αισθάνομαι εδώ. Μήπως δεν έπιασε πάλι ο ψυχής, να τρελάξουμε θέση. Εγώ να έχω φοβηθεί τόσο πολύ από τους πόνους που είχα πριν. Είχα φοβηθεί τόσο πολύ που λέγα, να την αλλάξουμε θέση, δεν με έχει πιάσει. Μου λένε όχι, θα σου ξαναβάλουμε φάρμακο. Όχι, να λέω, δεν με έφιασε πάλι. Τέλος πάντων, μου βάζουμε φάρμακο, εντάξει, μου περνάει σε λίγο. Περνούσαν οι ώρες. Νομίζω ότι όλοι είχαν βαρεθεί τη ζωή τους εκεί πέρα να περιμένουν. Μετά είχα μείνει και λίγο μόνο μου στο δωμάτιο με τη Μέα και εκείνη και ένα σκηνικό το οποίο δεν το θυμάμαι καν. Βλέπει η θεία μου που ήταν Μέα και αυτή, βλέπει ένα ελαιόλαδο εκεί στον πάγκο. Και λέει, τι είναι αυτό το λάδι εδώ. Και τη λένε η Δήμητρα, η Μέα που είχα εγώ στα μαθήματα να δίνει το και του και ήταν και στη Γέννα. Λέει, έφερε λάδι να κάνει μασάζ στη Ραφαέλα όταν πονούσε πολύ. Και εγώ, παιδιά, αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω αν ήταν από τον Μπόπ, το πολύ τον πόνο, δεν καταλάβαινα. Αν έχασα τις αισθήσεις μου κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, εγώ το μόνο που θυμάμαι από τη Δήμητρα τη Μέα αυτή είναι ότι την κρατούσα έτσι και έκλαιγα. Δεν θυμάμαι να μου κάνει μασάζ με λάδι. Δεν το θυμάμαι καν, σαν να μην έγινε. Οπότε κοιτούσα το λάδι. Τέλος πάντων. Αυτό, μια παρελθουσούλα στην όλη ιστορία. Ναι, περνούσαν οι ώρες, μετά άρχισαν να αυξάνεται η διαστολή. Εγώ ήμουν πάρα πολύ καλά με την επισκλήρια, μου βάζανε και φαρμακάκι. Είχε έρθει και η γιατρός μου, μου είχε σπάσει τα νερά γιατί δεν έσπασαν. Μου λέει τώρα που σπάσαμε τα νερά θα προχωρήσει πιο γρήγορα.
Η ιστορία είναι 13 ώρων ιστορία, οπότε καταλαβαίνετε, έχει και μια διάρκεια και στο βίντεο. 13 ώρες γεννούσα. Ναι, μου είχε σπάσει τα νερά, λέμε εντάξει, θα πάει τώρα πιο γρήγορα. Το κετός ανέβαινε, αυξανόταν η διαστολή, είχε φτάσει 9, άντε λέω, γεννάω επιτέλους. Την 9 να πάει στην 10 ούχου και πάει 10. Και λέω, άντε, γεννάω! Μου λένε, όχι, πρέπει να πάει να γίνει τέλεια. Τι τέλεια και ξετέλεια, λέω. Τηλέφωνο. Πάντα, εντάξει, περίμενα. Άντε, μετά βλέπω, έρχεται μέσα γιατρός μου, έρχεται αναισθησιολόγος, έρχονται οι μέες, μου λένε γεννάμε. Τέλεια, λέω, τέλεια. Ερχόταν και με κοιτούσαν εν τω μεταξύ. Δεν θα περιγράψω το πώς, γιατί δεν θα γεννήσει κανένας μετά. Καμία, άμα το ακούσει το πώς κοιτούσαν τη διαστολή μου και αν κατέβαινε το μωρό. Οπότε εντάξει, ερχόταν με κοιτούσαν και εκείνη την ώρα ήρθαν όλοι γιατί γεννούσαν. Και μετά από εκεί και πέρα ήταν όλα πολύ εύκολα, πάρα πολύ ωραία. Είχα την επισκληρίδιο και δεν καταλάβαινα καθόλου πόνο. Μπορούσα να το ζήσω, να είμαι συγκεντρωμένη εκεί πέρα σε αυτό που γινόταν στο μωρό μου, να ακούω τη γιατρό μου και τις μέες πάρα πολύ καλά. Και αυτή η ώρα της γένας, γιατί εκείνη η ώρα ήταν που γέννησα, πάρα τι μου το ζώρισε στο νοσοκομείο, ήταν, μπορώ να πω, η καλύτερη εμπειρία που είχα στη ζωή μου. Αλλά και όλη η μέρα αυτή, αν μου έλεγε κάποιο. Αν θέλω να ξυπνάω κάθε πρωί σε μία μέρα της ζωής μου, να ξυπνάω κάθε πρωί στην ίδια μέρα, δεν θέλω να ξυπνάω σε αυτήν τη μέρα. Δηλαδή, παρά τον πόνο, παρά όλα, τη θολούρα, ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου. Οπότε έρχεται η στιγμή να σμπρώξω, να βγει το μωρό μου, σμπροχνά, μου λέγει η γιατρός μου, βλέπω το κεφαλάκι, έχει μαλάκια, είναι ξανθούλα. Εγώ δεν ξέρω, αισθανόμουν, και εδώ θα κλάψω, δεν ξέρω. Ναι, αισθανόμουν τόσο τέλεια που επιτέλους μετά από τόσο καιρό που πέρασα αρκετά δύσκολα στην εγκυμοσύνη μου και ακόμα εντάξει και αν δεν περνάς δύσκολα, είναι προσμονή, περιμένεις 9 μήνες, το φαντάζεσαι το παιδί σου, περιμένεις να δεις πως είναι, μετά από τόσο καιρό θα το έβλεπα και το έβλεπαν και μου το περιέγραφαν και εντάξει, ένα λεπτό. Ναι, μου λέει τι βλέπω, βγαίνω το κεφαλάκι, είναι ξανθούλα. Έσπρωχνα εγώ, ανυπομονούσα, μου λέγανε θα σπρώχνεις 2 φορές σε κάθε ανάσα. Εγώ έσπρωχνα 3, έλεγα μπορώ και τρίτη, βιαζόμουν τόσο πολύ να τη δω. Μπορώ και τρίτη να λέω και να σπρώχνω. Και βγαίνει, μου τη βάζουν, την παίρνει η γιατρός έτσι, τη σηκώνει και τη βάζει πάνω μου εδώ και είχα μείνει, είχα γουρλώσει τα μάτια. Καταρχάς εγώ είχα μια κοιλίτσα, πάρα πολύ μικρή, έχω φτάσει 1 μήνα και δεν καταλάβαινα ότι είμαι έγκυος και βλέπω ένα μωρό τεράστιο, 3% γεννήθηκε και 52 πόντους. Και το βλέπω να το κοιτάω με γουρλωμένα μάτια και να σκέφτομαι όλο αυτό το μωρό, νομίζω ότι είπα στη γιατρό μου, λέω όλο αυτό το μωρό ήταν μέσα σε μένα. Είχα πάθει σοκ και εκείνη και τη στιγμή που το είδα πάνω μου δεν ήξερα και τι να το κάνω, πώς να το πιάσω, φοβόμουν πάρα πολύ. Οπότε είχα και τον αρρώσω από το χέρι, έβαλα το χέρι μου έτσι και με το άλλο αυτό το έβαλα μέσα στο δαχτυλάκι, στα χεράκια του να με πιάσει και αυτό να κλαίει πάρα πολύ, φώναζε. Και εγώ έτσι της μιλούσα λίγο και... Αχ, τι γίνεται εδώ με τα μαλλιά, τέλος πάντων. Ναι. Και ηρεμούσε για κάποια έτσι ένα-δύο δευτερόλεπτα που με άκουγε τη φωνή μου και μετά συνέχιζε κλικ. Και εμένα μου φαινόταν τόσο συγκινητικό το ότι ηρεμούσε για λίγο που αυγή τη φωνή μου, ότι να με γνωρίζει, ότι να τόσο καιρό μέσα μου όντως με ακούει. Ναι, οπότε την είχα και αγκαλίτσα, έρχεται η μέα να την πάρουν, να την πλύνουν και τέτοια. Πραγματικά δεν ήθελα να την αφήσω να την πάρουν, να την πλύνουν, ειλικρινά δεν ήθελα. Την παίρνουν τέλος πάντων και εγώ να την κοιτάω γύρω-γύρω στο δωμάτιο, πώς την κάνανε, που τη μετρούσανε, την καθάριζαν, να την κοιτάω γύρω-γύρω και να κλαίω. Με λυγμούς από... Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή την αγάπη που ένιωθα εκείνη τη στιγμή για το παιδί μου, το ότι το ένιωθα το πιο υπέροχο πλάσμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, γιατί κοίτωσα γύρω στο δωμάτιο και έκλαιγα και μου λέγε ο γιατρός, μου λέει πω πολύ, είναι σαν να έφτιαξες τον κλόνο σου, είσαστε ολόιδες και να μου λέει και... Αυτό μου το λέγει η παιδιά τους. Και μου λέγει η γιατρός μου, Ραφαέλα, είναι μια κούκλα, μπράβο, εγώ έκλαιγα, έλεγα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωχ, έτσι ζουνίτσα μου. Όλοι την φασκιώνουν, μου τη φέρνουν πάλι αγκαλίτσα, την κοιτά. Μου λέει τώρα θα την πάρουμε, να την πάμε στο δωμάτιο με τα άλλα παιδάκια, να τις κάνουμε και άλλες εξετάσεις. Και εσύ θα καθίσεις εδώ 2 ώρες να συνέλθεις από τη γέννα, να κάνεις τα ράματα κτλ. Και φεύγει το μωρό, με το που βγαίνει εντωμεταξύ έξω.
που ήταν και όλοι οι συγγενείς που περίμεναν, να ακούω ένα να ακούω εγώ φωνές ενθουσιασμού από όλους. Γελούσα μόνη μου μέσα στο δωμάτιο. Μου έκανε η γυναικολόγος μου παράπονο, εντάξει, εγώ δεν μπορούσα καθόλου, εντάξει, δεν έκανα μόνο δύο ράματα, τίποτα, από, για τα ράματα. Ήταν το πράγμα που φοβόμουν περισσότερο από όλα, γιατί όλες οι γυναίκες που ήξερα που είχαν γεννήσει, με τρόμαζαν πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Μου λέγανε εγώ πόνεσα, εγώ σχίστηκα, εγώ έκανα τίποτα. Εγώ δύο ραματάκια έκανα, ούτε που τα κατάλαβα την ώρα που μου τα έκανε ο γιατρός, μιλούσαμε για ξένες γλώσσες. Τίποτα. Και να κοιτάω το χέρι μου εδώ, όπως έπιασα το μωρό. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, γι' αυτό το σηκώνω. Όπως έπιασα το μωρό, είχε αίμα εδώ πέρα. Και κοιτούσα το αίμα στο χέρι μου. Και δεν ξέρω, μπορεί να είναι χαζό, αλλά κοιτούσα το αίμα και το αγαπούσα. Δηλαδή, εγώ που φοβάμαι το αίμα, που μου κάνουν, μου παίρνουν αίμα ή μου κάνουν εμβόλιο και κοιτάω από την άλλη. Κοιτούσα το αίμα στο χέρι μου και ένιωθα του μωρού μου. Και όταν ήρθαν να με καθαρίσουν, να μου πάρουν, να μου σκουπίσουν τα πόδια που είχα αίματα κτλ. Το χέρι το έβαλα έτσι πίσω, να μην μου το καθαρίσουν που ήταν το αίμα του παιδιού. Και το κοιτούσα συνέχεια και περίμενα να περάσουν οι δύο ώρες, να ανεβώ πάνω στο δωμάτιο, να την δω, να την πάρω αγκαλιά. Γιατί έκανα και ρουμιν, είχα το μωρό μέσα στο δωμάτιο. Περίμενα. Μετά, μόλις τελειώσαμε τα ράματα και τα λοιπά, μου πιάσε πάρα πολύ ρίγος. Μου φέρανε κουβέρτες, με σκέπασαν και εγώ είχα ρίγος, πώς έχεις όταν έχεις πολύ πυρετό, έτσι, και ένα τρέμα. Πάρα πολύ έτρεμα. Και την ώρα που είμαι έτσι, τσιουπ, έρχονται και δύο φίλες μου άλλες. Μου λένε, Ραφαέλα, εμείς ήρθαμε να σου κάνουμε παρέα το κοτό, γιατί εγώ έμενα με γιατρός μου, που μου λέει, μέχρι το βράδυ, αργά θα γεννήσεις. Οπότε τη είπα: είναι εδώ ο κόσμος, αλλά δεν πείσαι άμα θέλετε να μου κάνετε παρέα. Και έρχονται λένε: εμείς ήρθαμε να σου κάνουμε παρέα και μας λέει: μαμά σου γέννησες, λέει. Και φύγαμε, αλλάξαμε ρούχα να πάρουμε δώρα και δεν ξαναήρθαμε. Κάθονται εκεί στο δωμάτιο που σου είχα γεννήσει, με είχαν εκεί παρέα, μου σκεπασμένη την κουβέρτα και μιλούσα, μου κάνα λίγο παρέα κι αυτές. Μου λένε: σου πήρανε η Ελένη και η Ειρήνη μπαλόνια, λουλούδια, λέει: σου έχουν κάνει το δωμάτιο τέλειο. Και είχαν πάει στο δωμάτιο τώρα οι υπόλοιποι. Εγώ ήμουν ακόμα στην εσωτοκητού. Καθόμασταν εκεί, με ρωτάει η φίλη μου η Βάσια, αυτό δεν το θυμάμαι, μου το έχει πει όμως, είναι τόσο αστείο. Με ρωτάει, Ραφαέλα μου πόνεσες? Και λέω, εντάξει δεν πόνεσα και τόσο, αλλά δεν θα γεννούσα και αύριο πάλι. Και όταν μου το είπε μετά, μου λέει, το θυμάστε που το είπες αυτό, λέω, ναι, ωραία, τι, απ' την άλλη, πώς το σκέφτηκα να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μετά πλησίαζανε, όχι, πέρασαν δύο ώρες ακριβώς και με το πάει ακριβώς δύο ώρες. Το κοιτούσε έτσι. Να δω πού είναι μέσα, να τη φωνάξω, να του πω: πέρασαν δύο ώρες. Πότε θα με πάνε στο μωρό μου. Και εντάξει, μετά δύο ώρες και κάτι, έρχεται η μέρα μέσα στο δωμάτιο. Μου λέει: πώς αισθάνεσαι, σου πέρασε το ρίγος, είσαι καλά. Μου λέει: εγώ μια χαρά, να πάμε στο δωμάτιο. Μου λέει: δεν θέλεις να φας πρώτα κάτι εδώ πέρα, γιατί είσαι 13 ώρες με τον ωρό, ξαπλωμένη. Μήπως ζαλίζεσαι να φας λιγότερο από στο δωμάτιο? Όχι, λέω, θα φας στο δωμάτιο. Πηγαίνετε με στο μωρό μου. Άντε. Και με σήκωναν, τώρα επειδή ήμουν 13 ώρες ξαπλωμένη, γέννησα. Δεν ξέρω τώρα από ό,τι ήταν η ζαλάδα. Τέλος πάντων, με σήκωναν να μου δουν αν ζαλίζομαι για να πάω στο δωμάτιο. Κι εγώ, πριν σήκωθω. Πριν σήκωθω καν όρθια από το κρεβάτι, να το σηκώνω με καθιστή. Ζαλίζομαι πάρα πολύ. Αλλά δεν ήθελα να το πω. Εγώ ήθελα να πάω στο παιδί μου. Μου λέει, ζαλίζεσαι? Όχι. Μου λέει, κοίτα πάνω. Δεν μπορούσα να κοιτάξω πάνω, ζαλίζομαι πάρα πολύ και το κάνω με το ζώο. Να κοιτάω πάνω. Ζαλίζεσαι? Όχι. Λέει, άντε να σηκωθούμε, μου έπρεπε να με βάλουμε σε ένα καρουτσάκι να πάω στο δωμάτιο. Δεν περπατούσα, εννοείται. Άρα είναι η διαδικασία να σηκωθώ να κάτσω στο καρουτσάκι να δω αν ζαλίζομαι. Σηκώνω όρθια, που ζαλίζομαι πάρα πολύ, δεν μπορούσα να το κρύψω μετά. Λέω, ζαλίζομαι. Άντε μου λέει, ξανακάτσε, θα δοκιμάσουμε σε δύο λεπτά. Καθιστεί πάλι εγώ. Μου περνάει ζαλάδα. Άντε λέω, την είμαι. Δεν ξανασηκώνει. Τίποτα, ζαλιζόμουν πάρα πολύ πάλι. Το κάναμε αυτό 4-5 φορές. Μου λέει: δεν γίνεται, λέει, να πας. Φάει λίγο εδώ πέρα, λίγο μισή ρίτσα. Πόσο θα φας και θα πας στο δωμάτιο. Μου φέρνουν φαγητό, μια πιατάρα. Να, ήτανε ρύζι, γιουβαρλάκια, αλλά όχι σε σούπα. Είχε τη σαλτσούλα έτσι, αλλά δεν ήταν σούπα. Ήτανε το ρύζι δίπλα, τα γιουβαρλάκια, γλυκό, φρούτο και λέει: θα τα φας όλα για να πας. Τι λέει, λέω. Τέλος πάντων, ξεκινάω να τρώω. Πετελώσαμε το φαγητό του μευτηρίου εντωμεταξύ. Αλλά δεν μπορούσα να τα φάω. Όταν τη φωνάζω, λέω, εντάξει, έφαγα. Μου λέει, άλλα δεν θα τα φας. Τι είπαμε. Λέω, δεν είναι. Θα τα χόρτασα. Άντε μου λέει, μου το παίρνει, λέω, να δούμε αν ζαλίζεσαι πάλι. Έτσι, σηκωνόμαστε, ζαλιζόμουν εγώ. Όχι τόσο πριν, αλλά δεν. Δηλαδή, μπόρεσα να το κρύψω. Ήταν από το σημείο που ψαλιζόμουν. Όχι, τη λέω, δεν ζαλίζομαι, πάμε. Με βάζουν στο καρατσάκι, ανανεβούμε πάνω, εντωμετά με πάνε στο δωμάτιο,
εγώ να θέλω να ετοιμαστώ να απλυθώ. Καλά, αισθανόμουν πολύ βρώμικη γιατί ήμουν με στέματα. Με καθάρισαν βέβαια, αλλά με πανιά. Δηλαδή, επειδή ήθελα να απλυθώ. Πότε μπορώ να κάνω μπάνιο? Λένε, δεν μπορείς να κάνεις σήμερα μπάνιο. Έτσι πως είσαι, μπορεί να πέσεις μέσα στην πανιέρα. Περίμενε λίγο να κάνεις άλλο. Εντάξει. Με πάνω στο δωμάτιο, ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί. Ήταν απ' έξω από την πόρτα πάρα πολλά μπαλόνια, λουλούδια. Ήταν πάρα πολύ τέλεια όλα. Μας φέρανε και το μωρό. Μετά πέσαν όλοι από πάνω, το βγάζανε φωτογραφίες. Καθόμασταν, μιλούσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά δεν έχω ζήσει τίποτα πιο ωραία στη ζωή μου. Είναι ταυτόχρονα ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει και ό,τι πιο σημαντικό έχω κάνει. Και γενικά ανακαλώ συνέχεια στιγμές από εκείνη τη μέρα στο μυαλό μου, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η μέρα που φοβάμαι μην τις ξεχάσω και συνέχεια σκέφτομαι πράγματα από εκείνη τη μέρα για να μην τα ξεχάσω. Αλλά με λίγα λόγια, πια λίγα λόγια, πρέπει να έχει περάσει τίποτα μισή ώρα με αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω αν φτάσατε μέχρι το τέλος, αν είχατε την υπομονή, αλλά αν φτάσατε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο τεκτός μου, αυτή ήταν η εμπειρία μου. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία και πάρα πολύ ωραία. Και ο πόνος έχει λίγα νεύρα, έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή της. Και ο πόνος που είχα τώρα πια ούτε που τον θυμάμαι, απλά θυμάμαι αυτά που ένιωθα και τα λέω, ο πόνος τον έχω ξεχάσει, οπότε δεν ήταν τίποτα. Και αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο και για αυτή την εβδομάδα. Καθυστέρησε να ανέβει μια μέρα, αλλά ανέβηκε, αυτό είναι σημαντικό. Και η Πέπα τα έχει πάρει πολύ άσχημα, οπότε τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.